Γεια σας! Είμαι ο Μιλάς Γιάννης από το Τμήμα Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την 8η ενότητα του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμμένης Επεξεργασίας με θέμα Νήματα και Παραλληλισμός Διεργασιών. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση της σημασίας των νημάτων για την αύξηση της παραλληλίας και η παρουσίαση της τεχνικής της υπερνημάτωσης. Όπως έχουμε δει σε προηγούμενες διαλέξεις, προκειμένου να αυξήσουμε την ταχύτητα εκτέλεσης μιας εφαρμογής, ενός προβλήματος, θα πρέπει να δημιουργήσουμε πολλές ροές εκτέλεσης, δηλαδή παράλληλη εκτέλεση του ίδιου κώδικα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Είχαμε δει, για παράδειγμα, στο MPI, στο Message Passing Interface, στην επικοινωνία μέσω μεταβίβαση μηνύματος, ότι μπορούσαν να δημιουργηθούν διαφορετικές διεργασίες, πιθανότατα σε διαφορετικούς υπολογιστές, οι οποίες θα συνεργάζονταν προκειμένου να λύσουν ένα πρόβλημα. Ασφαλώς, με βελτιωμένο χρόνο εκτέλεσης, ως προς τον αντίστοιχο σηριακό χρόνο. Ένας άλλος τρόπος, όπως θα δούμε στην σημερινή ενότητα, είναι η χρήση νημάτων. Η χρήση βέβαια νημάτων περιορίζεται στο ίδιο υπολογιστικό σύστημα. Έχουμε λοιπόν ένα υπολογιστικό σύστημα με ασφαλώς πολλούς πυρήνες και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πυρήνες επεξεργασίας έχουμε, κάτι που επιτυχάνεται με τη χρήση νημάτων. Μπορούμε βέβαια να θυμηθούμε και τα νήματα που είχαμε δει στην παραλληλοποίηση μέσω OpenMP, μέσω αυτής της βιβλιοθήκης παραλληλοποίησης, με εντολές πράγμα, δημιουργούσαμε νήματα. Βέβαια, δημιουργούσαμε νήματα με ένα πιο high level, ένα υψηλού επίπεδου τρόπο επικοινωνίας. Υπάρχουν βέβαια και τα νήματα που μπορούν να δημιουργηθούν με τις τυπικές κλίσεις συστήματος pthread, create και ούτω καθεξής, που είναι τα POSIX νήματα. Θα δούμε λοιπόν τα νήματα σε αυτή την ενότητα σε μια γενικότερη θεώρηση. Θα δούμε λοιπόν τι είναι τα νήματα και τι είναι διεργασίες. Κάποια στοιχεία από αυτά μπορεί να είναι γνωστά και από το μάθημα λειτουργικά συστήματα. Όπως έχουμε δει, η βασική μονάδα επεξεργασίας σε ένα σύστημα είναι η διεργασία. Θυμόμαστε από τα λειτουργικά συστήματα ότι η κάθε διεργασία έχει ένα συγκεκριμένο σύνολο από πόρους, από μνήμη, δείκτες αρχείων, διευθύνσεις εικονικής μνήμης κ.ο.κ. Κάθε διεργασία λοιπόν είναι ένα εκτελούμενο πρόγραμμα που έχει το δικό του χώρο διευθύνσεων, μετρητή προγράμματος, δικούς του καταχωρητές, δικιά του στίβα και αρχεία που έχει ανοίξει και χρησιμοποιεί. Ο χώρος της κάθε διεργασίας είναι προστατευμένος, δηλαδή δεν μπορεί κάποια άλλη διεργασία να τροποποιήσει ή και ακόμα να διαβάσει χώρο αυτής της διεργασίας. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες κλίσεις συστήματος που επιτρέπουν, όπως είχαμε δει στα λειτουργικά συστήματα, την διαδιεργασιακή επικοινωνία. Για παράδειγμα, με το να δημιουργήσει μια διεργασία, μια κοινόχρηστη περιοχή μνήμης και να την θέσει στη διάθεση άλλων διεργασιών που ενδεχομένως έχουν το κλειδί για την προσάρτηση αυτής της περιοχής. Κάθε διεργασία στην απλή μορφή έχει ένα και μοναδικό νήμα ελέγχου, thread of control, και ένα μόνο program counter. Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα αν έχουμε μόνο διεργασίες. Γιατί μια διεργασία όπου χρησιμοποιείται για την επίλυση ενός προβλήματος, μόλις κάνει, ζητήσει, αιτηθεί είσοδο-έξοδο, τότε μπλοκάρεται. Κάτι που το έχουμε δει και στα λειτουργικά συστήματα. Άρα λοιπόν, θα είχε αυτό συνέπεια μια διεργασία ενός file server, για παράδειγμα,
μόλις ένας πελάτης ζητούσε να διαβάσει ένα αρχείο, να μπλοκαριστεί και να μην μπορεί να εξυπηρετήσει καμία άλλη διεργασία. Αυτή η προσωρινή λοιπόν αναστολή θα προκαλούσε πρόβλημα σε όλους τους συνδεδεμένους χρήστες. Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ανεξάρτητες διεργασίες για μια πιο αποδοτική υλοποίηση. Αλλά εντούτοις, αυτό θα σήμαινε καταρχήν κατασπάλιση πόρων, δηλαδή η σπατάλη πόρων θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και βέβαια θα απαιτούσε και διαδεργασιακή επικοινωνία, θέματα συγχρονισμού, θέματα κοινής διαχείρισης των buffers προσωρινής αποθήκευσης και το καθεξής. Δηλαδή θα ήταν αρκετά πολύπλοκη και δύσχρηστη αυτή η υλοποίηση. Τα μοντέλα διεργασιών λοιπόν είναι το μονονηματικό, όπως είδαμε στην προηγούμενη περίπτωση, όπου έχουμε μια διεργασία με ένα νήμα ελέγχου, όπου το νήμα υλοποιεί βασικά αυτή τη διεργασία και έχει έναν κοινό χώρο διευθύνσεων, ένα μετρητή προγράμματος, καταχωρητές, στίβα χρήστη και βασικά δεν υπάρχει η έννοια του νήματος. Η άλλη βέβαια λύση, η πολύ καλύτερη λύση, η καλύτερη λύση είναι το πολυνηματικό μοντέλο διεργασιών. Σε αυτό το μοντέλο υπάρχουν πολλά νήματα σε κάθε διεργασία και διεργασία και νήμα έχουν κοινά το χώρο διευθύνσεων και τους πόρους συστήματος, ενώ κάθε νήμα έχει τον δικό του ιδιωτικό μετρητή προγράμματος, τους δικούς του καταχωρητές και τη δικιά του στίβα χρήστη και στίβα πυρήνα. Οπότε μπορούμε να δούμε ότι τα νήματα συνεργάζονται μεταξύ τους. Ένα νήμα που θα ανοίξει ένα αρχείο θα είναι διαθέσιμο αυτό το αρχείο σε όλα τα άλλα νήματα της ίδιας διεργασίας. Έτσι λοιπόν, ενώ τα νήματα συνεργάζονται, οι διεργασίες ανταγωνίζονται μία την άλλη. Γι' αυτό είναι πολύ καλύτερο να δημιουργούμε νήματα προκειμένου να επιλύουμε ένα πρόβλημα πολύ πιο γρήγορα και αποδοτικά. Έτσι λοιπόν, το πρόβλημα του διακομιστή αρχείων λύνεται αν χρησιμοποιηθούν πολλαπλά νήματα. Για το λειτουργικό σύστημα βέβαια, το νήμα είναι το αφαιρετικό μοντέλο μιας δραστηριότητας. Μία διεργασία έχει λοιπόν πολλά νήματα, που τα νήματα πολλές φορές ονομάζονται και LWP, δηλαδή Lightweight Processes, ελαφρύες διεργασίες. Κάθε νήμα μιας διεργασίας έχει λοιπόν το δικό του program counter, το δικό του τους δικούς του καταχωρητές και το δικό του stack. Και όλα τα νήματα μιας διεργασίας μοιράζονται το χώρο διευθύνσεων και τους πόρους συστήματος. Για παράδειγμα, ανοιχτά αρχεία, σημαφόρες, σήματα, διεργασίες, παιδιά και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν μια οπτική αναπαράσταση όπου έχουμε μια διεργασία που στο σχήμα μας είναι αυτό το σημάδι, ο κύκλος και αυτή η διεργασία έχει τρία νήματα. Νήμα 1, νήμα 2, νήμα 3 και το κάθε νήμα έχει τη δικιά του στίβα. Τα νήματα χρησιμοποιούνται παντού. Καταρχήν σε λειτουργικά συστήματα. Υπάρχει ένα νήμα πυρήνα για κάθε διεργασία χρήστη. Πολλές λειτουργίες υλοποιούνται με πολλαπλά νήματα. Στις επιστημονικές εφαρμογές που θέλουμε παραυλοποίηση, θέλουμε ένα νήμα ανά πυρήνα επεξεργασίας. Σε κατανεμμένα συστήματα, συγχρονισμό αιτήσεων διεργασιών, σε γραφική διεπαφή χρήστη, Graphical User Interface, όπου βοηθάει στην καλύτερη ανταπόκριση του χρήστη, ένα μενού, ένα νήμα για το μενού, ένα νήμα για τα γραφικά στοιχεία, ένα νήμα για την επεξεργασία κ.ο.κ. Τα νήματα λοιπόν μιας διεργασίας συνεργάζονται. Ισχύει λοιπόν η αναλογία ότι ένα νήμα είναι για μια διεργασία, ότι μια διεργασία είναι για όλο τον υπολογιστή. Τα νήματα λοιπόν επειδή έχουν κοινά πολλά στοιχεία, θεωρούνται συνεργαζόμενα και όχι ανταγωνιστικά. Τα νήματα διεργασιών έχουν στίβα, το νήμα της κατάστασης εκτέλεσης, μπορεί να έχουν ιδιωτικές μεταβλητές, άμα τις έχουμε ορίσει με αυτόν τον τρόπο,
και επιτρέπουν προσπέλαση σε κοινούς χώρους διευθύνσεων. Έτσι λοιπόν η λειτουργία της πολυνημάτωσης είναι η εκτέλεση πολλών νημάτων στον ίδιο χώρο της διεργασίας. Σε μια χρονική στιγμή, η ίδια διεργασία, το ίδιο πρόγραμμα που εκτελείται, έχει τόσες ροές εκτέλεσης όσα και τα νήματα που έχει. Έτσι λοιπόν υπάρχει η έννοια του ψευδοταυτοχρονισμού. Με τη χρήση λοιπόν της πολυνημάτωσης, multithreading, έχουμε καλύτερη απόδοση στο σύστημα και ασφαλώς καλύτερη δομή. Τα νήματα βρίσκουν εφαρμογή τόσο σε προγράμματα διακομιστή, όσο και σε πελάτες. Για παράδειγμα, ένας web browser, ένας πελάτης που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση σελίδων του ιστού, μπορεί να χρησιμοποιεί ένα νήμα για την δικτυακή πρόσβαση και σύνδεση στο διακομιστή, ένα άλλο νήμα για την εμφάνιση του μενού, ένα άλλο νήμα για την μεταφόρτωση στο παρασκήνιο κάποιων λήψεων, ένα άλλο νήμα για την εκτύπωση και το καθεξής. Και στο χρήστη φαίνεται ότι όλα γίνονται ταυτόχρονα. Όταν χρησιμοποιεί ένα browser δεν καταλαβαίνει ότι ο επεξεργαστής μοιράζεται σε όλα αυτά τα νήματα. Τα νήματα είναι απαραίτητο στοιχείο όταν απαιτείται η παράλληλη εκτέλεση. Τα νήματα χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές όπου η εκτέλεσή τους πραγματοποιείται παράλληλα ή ψευδοπαράλληλα αν δεν υπάρχει ικανός αριθμός επεξεργαστών. Όταν υπάρχει αίτημα για είσοδο-έξοδο, ένα νήμα μπορεί να περιμένει την ολοκλήρωση του αιτήματος, να μπλοκαριστεί λοιπόν μόνο το νήμα και όχι όλη η διεργασία. Αποφεύγεται λοιπόν η αναμονή άλλων αιτημάτων. Η εκτέλεση συνεχίζει κανονικά για τα υπόλοιπα νήματα. Το νήμα που αυτό μόνο έχει ζητήσει είσοδο-έξοδο, αυτό μπλοκάρεται. Ένα άλλο παράδειγμα μπορούμε να δούμε νήματα σε μια τυπική εφαρμογή γραφείου, όπου υπάρχουν τρία νήματα. Το πρώτο νήμα είναι υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση με το χρήστη που δέχεται τις εντολές προλόγιο mouse. Ένα άλλο νήμα χρησιμοποιείται για την αναδιαμόρφωση του κειμένου. Ένα άλλο για ενδεχομένως τον έλεγχο ορθογραφίας. Κάποιο άλλο για την περιοδική αποθήκευση εφεδρικών δεδομένων και ούτω καθεξής. Ομοίως και σε ένα διακομιστή όπου δέχεται αιτήσεις και μόλις δέχεται αίτηση τότε ενεργοποιείται ένας διεκπεραιωτής όπου αναθέτει σε ένα νήμα τη συγκεκριμένη αίτηση. Και έτσι λοιπόν, όταν η συγκεκριμένη αίτηση θελήσει να διαβάσει κάτι από το δίσκο, μπλοκάρεται και βέβαια δεν μπλοκάρεται ο διακομιστής. Η εκτέλεση των υπόλοιπων νημάτων συνεχίζεται κανονικά. Επιτυχάνεται λοιπόν υψηλότερη απόδοση. Βλέπουμε κάποια εικόνα που δείχνει τα νήματα, είναι μια εφαρμογή υπολογιστικών απαιτήσεων όπου υπάρχει το master νήμα που καθορίζει την εργασία που θα επιτελέσει το κάθε worker thread νήμα. Κατανείμει αυτό το έργο. Βλέπουμε ότι έχουμε μια τμηματοποίηση δεδομένων εισόδου σε τόσες περιοχές όσα είναι τα νήματα εργάτες. Στη συνέχεια υπάρχει ένας συγχρονισμός φράγματος, barrier, όπου μόλις ολοκληρώσουν όλα τα νήματα του έργου τους και έρθουν σε αυτό το σημείο, τότε μπορούν να συνεχίσουν την παρακάτω εκτέλεση. Και στη συνέχεια στέλνουν τα δεδομένα στο master νήμα, ο οποίος αποθηκεύει τα αποτελέσματα στο δίσκο. Τα νήματα έχουν κάποια πλεονεκτήματα. Έχουν μικρή επιβάρηση για τη δημιουργία. Επειδή ο χώρος διευθύνσεων της διεργασίας έχει ήδη δημιουργηθεί, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νήμα, αρκεί να δεσμευτεί ένας χώρος για τους καταχωρητές και τη στίβα, τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν, σε αντίθεση με τη δημιουργία μιας διεργασίας που απαιτείται δέσμευση πολλών περιοχών σε πολλούς πίνακες. Είναι πολύ μικρή η επιβάρηση των νημάτων, γι' αυτό και πολύ εύκολα δημιουργούνται τα νήματα αυτά. Επίσης, επειδή προκειμένου να γίνει θεματική αναλλαγή ενός νήματος της ίδιας διεργασίας στον επεξεργαστή, δεν χρειάζεται να αλλαχθούν πίνακες στο λειτουργικό σύστημα MMU,
και ούτω καθεξής, αρκεί μόνο οι καταχωρητές. Έτσι λοιπόν, η μετάβαση ελέγχου και εκτέλεσης από μια διεργασία είναι πολύ πιο γρονοβόρα από διεργασία σε διεργασία παρά από νήμα σε νήμα. Επιτρέπει λοιπόν τον αποδοτικό διαμοιρασμό των πόρων λόγω κοινού χώρου διευθύνσεων. Δεν απαιτείται καν να ρυθμιστεί η μονάδα διαχείρισης μνήμης σε άλλες τιμές, προκειμένου να γίνει μετατροπή από το virtual space στο physical space. Ο κοινός χώρος διευθύνσεων έχει τα αποτελέσματα ίδιες καθολικές μεταβλητές, πρόσβαση στα ίδια δεδομένα, δεν απαιτείται προστασία μεταξύ των νημάτων, τα νήματα είναι συνεργατικά. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι αν ένα νήμα έχει προγραμματιστεί με ένα λάθος τρόπο, τότε μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στα υπόλοιπα νήματα και κατ' επέκταση στη διεργασία. Τα νήματα ανήκουν σε ένα χρήστη που είναι ο χρήστης, ο ιδιοκτήτης της διεργασίας και σχεδιάζονται ώστε να συνεργάζονται και να είναι φιλικά μεταξύ τους. Ο χρόνος δημιουργίας του νήματος είναι πολύ μικρότερος από το αντίστοιχο για τη δημιουργία μιας διεργασίας. Η επικοινωνία από νήμα σε νήμα είναι πολύ πιο γρήγορη και αποδοτική, δεδομένου ότι έχουν ένα κοινό χώρο διευθύνσεων και άρα μπορούν να έχουν κοινές καθολικές μεταβλητές, σε αντίθεση με την επικοινωνία από διεργασία σε διεργασία, όπου απαιτείται κλίση συστήματος. Και γενικά η κλίση συστήματος είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, γιατί πρέπει να έχουμε την εναλλαγή από user space σε kernel space για να εκτελεστεί η κλίση συστήματος με αυξημένα δικαιώματα και στη συνέχεια πάλι να έχουμε την εναλλαγή από kernel space σε user space για να συνεχίσει η εκτέλεση της διεργασίας. Έτσι λοιπόν, η επικοινωνία από διεργασία σε διεργασία είναι πολύ χρονοβόρα σε σχέση με την επικοινωνία από νήμα σε νήμα, που είναι πολύ πιο απλό μοντέλο επικοινωνία νήματος σε νήμα. Τα πλεονέκτηματα των νημάτων λοιπόν είναι ότι προσφέρουν συνδυασμό παραλίας, σειριακής εκτέλεσης και ανασταλτικών κλίσεων συστήματος και είδαμε αν έχουμε ένα διακομιστή συστήματος αρχείων. Για παράδειγμα μπορεί να έχουμε το Samba Server που παρέχει ένα σύστημα αρχείων μέσω του SIFS πρωτοκόλλου των Windows και είδαμε πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί με μία μόνο διεργασία που θα προκαλούσε πολλά προβλήματα και μειωμένη απόδοση ή πολλαπλά νήματα όπου το νήμα μόνο μπλοκάρεται και αναστέλλεται όταν υπάρχει αίτηση για είσοδο-έξοδο και όχι όλη η διεργασία. Οπότε ο επεξεργαστής μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο νήμα για εκτέλεση, που σημαίνει ότι έχουμε καλύτερη απόδοση. Ένα μοντέλο προγραμματισμού με νήματα είναι η ομάδα των νημάτων, δηλαδή μια διεργασία που έχει μια ομάδα νημάτων. Υπάρχει ένα κεντρικό νήμα που ονομάζεται dispatcher, ο διεκπαιρεωτής. Υπάρχουν νήματα εργάτες, δημιουργημένα από την αρχή δυναμικά και ο dispatcher ελέγχει την είσοδο-έξοδο και αναθέτει την κλίση σε ένα νήμα εργάτη. Κάθε νήμα εργάτη χρησιμοποιεί ανασταλτικές κλίσεις για να διαβάσει το δίσκο, παρέχει ευκολία στον προγραμματισμό, υψηλή απόδοση και παράλληλη επεξεργασία κλίσεων. Στον απλό κύκλο ζωής ενός νήματος έχουμε την δημιουργία ενός νήματος, όπου έχουμε νέο νήμα, έναρξη, στη συνέχεια λειτουργεί αυτό το νήμα, είναι στην κατάσταση λοιπόν που χρησιμοποιείται. Αν ζητήσει είσοδο-έξοδο, πηγαίνει στην κατάσταση υπό αναστολή, μπλοκάρεται λοιπόν, ενώ μόλις ολοκληρώσει το έργο του, έχει την κατάσταση του τερματισμού. Ένα νήμα βρίσκεται σε κατάσταση μη εκτέλεσης, όταν έχει για παράδειγμα ενεργοποιήσει την κλίση συστήματος sleep ή έχει καλέσει την κλίση συστήματος wait περιμένοντας την κατάλληλη συνθήκη ή έχει μπλοκαριστεί σε μια κατάσταση εισόδου-εξόδου. Μόλις εκτελείται μια διεργασία σε ένα λειτουργικό σύστημα, δημιουργεί αυτόματα και ένα νήμα εκτέλεσης. Αυτό το νήμα εκτέλεσης μπορεί να δημιουργήσει και άλλα νήματα εκτέλεσης με την κλίση της αντίστοιχης λειτουργίας συστήματος. Για παράδειγμα, μια κλίση συστήματος που δημιουργεί νήματα POSIX σε Unix-like λειτουργικά συστήματα είναι η pthread-create. Το νήμα αυτό
δημιουργεί άλλα νήματα που έχουν τον ίδιο χώρο διευθύνσεων με το μητρικό, αλλά έχουν ανεξάρτητους καταχωρητές και στίβα. Τα νέα νήματα εισέρχονται στην έτοιμη ουρά. Προκειμένου να γίνει η μεταφορά από την εκτελούμενη στην έτοιμη κατάσταση, μπορεί να υπάρχει οικειοθελής παράδοση του ελέγχου της CPU σε κάποιο άλλο νήμα και αυτό γίνεται με την εκτέλεση μιας κλίσης συστήματος, για παράδειγμα το YELD, εφαρμογή του κατάλληλου αλγορίθμου δρομολόγησης, όπου ο επεξεργαστής επιλέγει το επόμενο νήμα προς εκτέλεση, και όταν μεταφερθεί από την εκτελούμενη στην υποαναστολή γεγονός, το νήμα αναμένει ένα γεγονός και ο έλεγχος του επεξεργαστή αποδίδεται σε άλλο νήμα της ίδιας διεργασίας. Όταν ολοκληρωθεί το γεγονός, το νήμα μεταφέρεται από την κατάσταση υποαναστολή στην έτοιμη κατάσταση και εκτελείται μέχρι να τερματιστεί, που θα συμβεί αν εκτελέσει το pthread exit, δηλαδή οικειοθελώς, άμα εκτελέσει την κατάλληλη κλίση συστήματος, ή από κάποιο εξωτερικό γεγονός. Για παράδειγμα, στα POSIX thread μπορεί ένα νήμα να εκτελέσει τη συνάρτηση pthread cancel για να ακυρώσει ένα άλλο νήμα. Μόλις τερματιστεί ένα νήμα, απελευθερώνει το περιεχόμενο του καταχωρητή και της στίβας και απελευθερώνονται αυτοί οι πόροι και είναι διαθέσιμοι προς τις υπόλοιπες διεργασίες ή τα υπόλοιπα νήματα. Όταν μια διεργασία ανασταλεί, αναγκαστικά αναστέλλονται και όλα τα νήματα. Ένα νήμα στα Unix λειτουργικά συστήματα, όπως και στα Windows, κληρονομεί την προτεραιότητα του δημιουργού του. Ένα thread εκτελείται έως ότου ένα thread μεγαλύτερης προτεραιότητας βρεθεί σε κατάσταση εκτέλεσης. Όταν αναστέλλεται, και όταν τελειώσει ο χρόνος εκτέλεσης που του έχει δοθεί από το σύστημα. Αν δύο νήματα έχουν την ίδια προτεραιότητα, τότε το σύστημα επιλέγει με τον αντίστοιχο αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης ποιο από τα δύο θα εκτελεστεί. Οι προσπάθειες διακοπής προς χαμηλότερης προτεραιότητας νήματα αγνοούνται. Ως προς τον συγχρονισμό των threads, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν τα ασύγχρονα και τα μη ασύγχρονα threads. Τα σύγχρονα εκτελούνται χωρίς να ενδιαφέρονται για την κατάσταση των άλλων και ασφαλώς δεν μπορούν να επανενωθούν στο κυρίως νήμα. Μερικές φορές βέβαια χρειάζονται η επίγνωση της κατάστασης των άλλων threads, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ορίσει, για παράδειγμα στα POSIX threads, την κατάλληλη ιδιοτιμή, το κατάλληλο pthread attribute, ώστε να είναι detachable ή όχι. Προκειμένου να συγχρονίσουμε νήματα, θα πρέπει να υπάρχει μία επικοινωνία από νήμα σε νήμα. Αυτό βέβαια απαιτείται προκειμένου να αποφευθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις και προκειμένου ένα thread να γράφει δεδομένα σε ένα αρχείο που τα διαβάζει ένα άλλο thread. Οι συλλογές των νημάτων είναι συλλογές που περιέχουν βελτιωμένη απόδοση σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλος αριθμός αποστολών και ένα μέσο δέσμευσης πόρων που περιέχει τα threads και καταναλώνεται κατά απέτηση όταν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Αυτό είναι το μοντέλο thread pool, μια πισίνα, μια ομάδα από νήματα. Με τη χρήση του thread pool δεν είναι απαραίτητος ο έλεγχος του κύκλου ζωής των threads και ο προγραμματιστής μπορεί να επικεντρωθεί στην αποστολή των threads και όχι στους μηχανισμούς του. Προκειμένου λοιπόν να χρησιμοποιήσει κάποιος thread pools, ομάδες νημάτων, θα πρέπει να δημιουργήσει πάρα πολλά νήματα και να τα βάλει σε μια ομάδα. Σχετικά με τα thread pools, η δημιουργία των νημάτων είναι μια διεργασία, μια λειτουργία που απαιτεί κάποιο χρόνο. Βέβαια, είναι πολύ πιο φθηνή η δημιουργία του νήματος από τη δημιουργία διεργασίας, αλλά εντούτοις και η δημιουργία των νημάτων απαιτεί κάποιο χρόνο. Η απόσβεση του κόστους δημιουργίας έρχεται με τη διατήρηση του thread για αρκετές απαιτήσεις. Άρα λοιπόν, μπορεί να δημιουργηθεί ένας αριθμός από threads στον χρόνο εκκίνησης που προσδιορίζονται
καθώς έχουν διαιτήσεις, και να χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά για να εξυπηρετούν όλες αυτές τις αιτήσεις. Υπάρχουν τρεις χρησιμοποιούμενοι δρόμοι για να οργανωθούν τα νήματα μιας εργασίας. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι υπάρχει ο dispatcher και τα νήματα workers, όπου κάθε φορά ο dispatcher καθορίζει το έργο που θα εκτελέσει το κάθε νήμα. Ένας άλλος τρόπος είναι το team model, όπου δεν υπάρχει dispatcher, όλες οι αιτήσεις έρχονται και το κάθε νήμα αναλόγως του τι έχει εξειδικευτεί να κάνει εκτελεί το αντίστοιχο έργο, όπου δίνει τη δυνατότητα παράλληλης εκτέλεσης πολλών διαφορετικών αιτημάτων. Ένας τρίτος τρόπος είναι το pipeline model, όπου υλοποιούν μοντέλα παραγωγού καταναλωτή ανάλογα με τη διασωλήνωση στα Unix συστήματα. Η έξοδος ενός νήματος είναι η είσοδος ενός άλλου και η έξοδος του τελευταίου είναι η έξοδος της διεργασίας. Προκειμένου να σχεδιάσουμε νήματα στα κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα, ένας τρόπος είναι ένα νήμα ανασύνδεση. Δηλαδή το thread dispatcher, ο συντονιστής, ανοιχνεύει κάποιο client και το συνδέει με ένα καινούριο thread, όπου αποδικοποιεί την αίτηση, καλεί το server και περιμένει νέα αίτηση από τον client. Ένα δεύτερος τρόπος είναι ένα thread ανά υπηρέτη. Κάθε υπηρέτη έχει το δικό του thread και μια δικιά του ουρά. Ο συντονιστής διαβάζει μια εισερχόμενη αίτηση και την προωθεί στην ουρά του κατάλληλου υπηρέτη και ο υπηρέτης παίρνει αίτηση από την ουρά και της εκτελεί. Οπτικά βλέπουμε λοιπόν στο πρώτο σχεδιάγραμμα ένα νήμα ανά αίτημα, στο δεύτερο βλέπουμε ένα νήμα ανά σύνδεση και στο τρίτο ένα νήμα ανά αντικείμενο. Σε περιβάλλοντα που έχουμε πολλοί επεξεργαστές, έχουμε λοιπόν κοινή μνήμη, άρα τα νήματα τρέχουν παράλληλα σε διαφορετικές μονάδες επεξεργασίας, σε διαφορετικούς επεξεργαστές και χρειάζεται μόνο ο συγχρονισμός των προσβάσεων στην κοινή μνήμη. Κάποιος βέβαια θα μπορούσε να αναρωτηθεί κατά πόσο μπορούμε να έχουμε νήματα της ίδιας διεργασίας σε απομακρυσμένα συστήματα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει, όχι ότι είναι αδύνατο, αλλά θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα γιατί θέλουμε να έχουμε ένα κοινό χώρο διευθύνσεων. Άρα, αν δεν υπάρχει ένα περιβάλλον εργασίας που μας παρέχει μια ενιαία και κοινή διευθυνσιοδότηση σε διαφορετικούς υπολογιστές, τότε δεν μπορούμε να έχουμε νήματα σε διαφορετικά συστήματα. Βέβαια, μπορούμε να έχουμε νήματα, να έχουμε διεργασίες σε διαφορετικά συστήματα και σε κάθε διεργασία να έχουμε πολλαπλά νήματα. Δηλαδή να έχουμε ένα ετερογενές σύστημα που έχουμε πολλές διεργασίες και πολλά νήματα. Για τη σχεδίαση λοιπόν των νημάτων, είπαμε ότι τα νήματα μειώνουν την επιβάρηση, ο προγραμματισμός του εξυπηρετητή είναι ευκολότερος, η θεματική εναλλαγή είναι πιο γρήγορη και κάθε πελάτης κάνει ένα αίτημα στον εξυπηρετητή, όπου αυτός δημιουργεί ένα νήμα για να τον εξυπηρετήσει. Σε πολυπολογιστές, τα περιβάλλοντα κατανεμημένου προγραμματισμού περιορίζουν όσον αφορά την αλληλεπίδραση των συνιστόμενων μερών. Τα remote procedure call, οι απομακρυσμένες κλίσεις συστήματος, δημιουργούν ένα πιο γνώριμο περιβάλλον αλληλεπίδρασης. Ως προς το περιβάλλον αλληλεπίδρασης, ένα ανακεντρικό πρόγραμμα που κατέχει ένα απλό νήμα ελέγχου και περιορίζεται σε ένα χώρο μνήμης. Σε περίπτωση ταυτοχρονισμού, τα νήματα επικοινωνούν με κοινόχρηστα δεδομένα που βρίσκονται στην κοινή μνήμη και έχουν χρησιμοποιηθεί οι global μεταβλητές. Βέβαια, όταν έχουμε πρόσβαση σε κοινή μνήμη για εγγραφή και ανάγνωση, δημιουργείται ένα πρόβλημα συγχρονισμού. Δημιουργείται ένα πρόβλημα που απαιτείται αμοιβαίος αποκλεισμός πρόσβασης στην κοινόχρηστη περιοχή μνήμης, κάτι που επιτυχάνεται με τη χρήση των σημαφόρων και των παρακολουθητών, semaphores και monitors. Στα κατανεμημένα συστήματα έχουμε πάντα πολυνηματικά λειτουργικά συστήματα, χρησιμοποιούνται RPCs, Remote Procedure Calls, δηλαδή υπάρχουν κάποιες διεργασίες εξυπηρέτησης που ακούν σε θύρες TCP ή UDP και ένα
ένας απομακρυσμένος υπολογιστής μπορεί με την χρήση του κατάλληλου πρωτοκόλλου να συνδεθεί σε αυτές τις απομακρυσμένες διαδικασίες και να ζητήσει την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας. Βέβαια, καλύτερο είναι σε κατανεμένα συστήματα να έχουμε σύγχρονη μετάδοση δεδομένων, γιατί κάθε φορά που έχουμε συγχρονισμό σε διαφορετικούς υπολογιστές έχουμε μεγάλη καθυστέρηση λόγω της επικοινωνίας και άρα μειώνεται η απόδοση του συστήματος. Τα στοιχεία επικοινωνούν μέσω των τερματισμών που αποκαλύπτουν τα interface στις διαπαφές τους. Η επικοινωνία μεταξύ δύο τερματισμών, δύο endpoints, γίνεται με τη χρήση ανταλλαγής μηνυμάτων όταν έχουμε ένα κατανεμημένο λειτουργικό σύστημα, όπου το ένα, μια διεργασία χρησιμοποιεί για παράδειγμα ένα MPI, Send Receive, για να στείλει και να λάβει μηνύματα από μια διεργασία σε άλλο υπολογιστή. Τα μηνύματα που ανταλλάσσονται ορίζουν ένα πρωτόκολλο επίπεδου εφαρμογής. Το συχνότερο προγραμματιστικό μοντέλο για λειτουργικά συστήματα είναι τα νήματα POSIX. Η διεργασία αποτελείται από αρκετούς πόρους του συστήματος και είναι μια δρομολογημένη οντότητα του συστήματος. Μια διεργασία έχει έναν δικό της χώρο διευθύνσεων και η διεργασία μπορεί να δημιουργήσει και άλλες διεργασίες με την κλίση FORK, να τερματιστεί με τη χρήση EXIT ή να περιμένει για ένα γεγονός με την κλίση WAIT. Η διεργασία βέβαια μπορεί να δημιουργήσει και νήματα, οπότε μπορεί να έχει πολλές φορές εκτέλεσης για να επιτύχει καλύτερους χρόνους εκτέλεσης σε ένα παράλληλο σύστημα. Βέβαια, για να έχουμε νήματα POSIX απαιτείται το σύστημά μας να είναι κατανεμμένο ή πολυεπεξεργαστικό και γενικότερα να υποστηρίζει νήματα POSIX. FreeBSD, Linux, macOS υποστηρίζουν νήματα POSIX, οπότε μπορεί κάποιος να εφαρμόσει αυτά που αναφέρονται σε αυτές τις διαλέξεις σε αυτά τα λειτουργικά συστήματα. Έχουμε λοιπόν ένα πολυεπεξεργαστικό ή κατανεμημένο σύστημα, παράλληλη εκτέλεση διεργασιών και επικοινωνία μέσω διαδιεργασιακής επικοινωνίας. Τα νήματα επιτρέπουν την εκτέλεση πολλών ενεργειών στον ίδιο χώρο διευθύνσεων που είναι κοινόχρηστος και συστήματα που υλοποιούν κάποιο πολυνηματικό μηχανισμό όπως το POSIX ή MART σε Solaris κ.ο.κ. Σε περίπτωση βέβαια που έχουμε πολλαπλά υπολογιστικά συστήματα, τότε απαιτείται κάποιο είδος δικτύου για την μεταφορά των μηνυμάτων και το πιο κοινό σύστημα είναι να έχουμε μια διεργασία ανά υπολογιστή και σε κάθε υπολογιστή έχουμε τόσα νήματα όσος είναι ο αριθμός των πυρήνων επεξεργασίας. Σε κατανεμμένα συστήματα για την παράλληλη επεξεργασία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο αρχιτεκτονικές. Η μία αρχιτεκτονική είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων. Δηλαδή, μια διεργασία στέλνει και λαμβάνει μηνύματα από άλλες διεργασίες της ίδιας ομάδας. Το OpenMPI, για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε ευρέως από εμάς στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος. Ένας άλλος τρόπος είναι η διαμοιραζόμενη μνήμη. Δηλαδή, ο κάθε υπολογιστής παρέχει τη μνήμη σε ένα κοινό χώρο διευθύνσεων, οπότε το κατανεμμένο σύστημα δεν φαίνεται ως ξεχωριστοί υπολογιστές, αλλά φαίνεται ως ένας υπολογιστής με μια πολύ μεγάλη μνήμη. Έτσι λοιπόν υπάρχει η έννοια της αφαιρετικότητας αυτής της μνήμης και μπορεί να υπάρχει ένα νήμα που να τρέχει σε άλλο υπολογιστή, αλλά επειδή είναι κοινός χώρος διευθύνσεων με υπολογιστές που ανήκουν σε αυτή την ομάδα του κατανεμμένου συστήματος, να μπορεί να επικοινωνήσει με νήματα που βρίσκονται σε άλλον υπολογιστή. Στα POSIX Threads χρησιμοποιούμε την βιβλιοθήκη pthreads. Τα pthreads είναι νήματα επίπεδου πυρήνα. Υπάρχουν βέβαια και τα νήματα επίπεδου χρήστη, user level threads, τα οποία ο πυρήνας έχει πλήρη άγνοια. Ένα παράδειγμα λοιπόν σε POSIX Thread φαίνεται στο συγκεκριμένο slide, όπου βλέπουμε ότι πρέπει να έχουμε χρησιμοποιήσει include pthread aids, το header file για τα νήματα pthread, και στη συνέχεια ορίζεται
η συνάρτηση που θέλουμε να εκτελέσουμε ως μήνυμα, για παράδειγμα, μια συνάρτηση είναι η Print Message Function, όπου κάνεις leap το νήμα αυτό εδώ πέρα, βλέπουμε ότι έχει οριστεί ως pointer συνάρτηση. Δηλώνουμε μια τιμή pointer αστεράκι message και αυτό το message συνέχεια παίρνει την διεύθυνση της μεταβλητής που έχουμε στείλει προηγουμένως. Δηλαδή, char αστεράκι pointer, όπου pointer είναι ο pointer των δεδομένων εισόδων. Και βέβαια, εκτυπώνεται αυτό το μήνυμα. Έτσι λοιπόν, στο κυρίως σώμα, έχουμε ορίσει τα IDs των μηνυμάτων, thread 1 και thread 2, έχουμε ορίσει το string που θέλουμε να εκτυπώσουμε και βλέπουμε ότι για να δημιουργήσουμε το νήμα κάθε φορά κάνουμε pthread create, thread 1, την συνάρτηση αυτή που έχουμε χρησιμοποιήσει και τον pointer, τον οποίο τον έχουμε κάνει void και no pointer, null pointer, για να το στείλουμε χωρίς τύπο λοιπόν το pointer, για να το στείλουμε στην συνάρτηση. Δημιουργούμε λοιπόν δύο νήματα που εκτυπώνουν αυτό το μήνυμα και συνέχεια γίνεται join με το thread 1, join με το thread 2, δηλαδή εδώ περιμένει το κυρίως πρόγραμμα να είτε να τερματίσουν τα προηγούμενα νήματα είτε να κάνουν return προτού εκτελεστεί το exit, γιατί αν δεν τοποθετούσαμε αυτές τις δύο κλήσεις συστήματος, τα pthread join, τότε το κυρίως νήμα αμέσως θα εκτελούσε το exit και θα τερμάτισε η λειτουργία. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για την υλοποίηση ενός πακέτου νημάτων. Όπως είδαμε, η μία υλοποίηση είναι στο χώρο του χρήστη user level, ενώ η άλλη είναι στον πυρήνα του λειτουργικού kernel level. Παρατηρούμε λοιπόν ότι στη μία περίπτωση έχουμε τον kernel του λειτουργικού συστήματος, υπάρχει μια βιβλιοθήκη, ένα runtime system, και υλοποιούνται τα νήματα και οι εργασίες πάνω σε αυτό το runtime system. Ενώ στην άλλη κατάσταση έχουμε ομοίως το kernel, ο kernel γνωρίζει από νήματα, άρα κατευθείαν οι διεργασίες και τα νήματα είναι χρονοδρομολογήσιμες οντότητες. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της υλοποίησης χώρου χρήστη είναι ότι μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα ακόμα και αν δεν υποστηρίζει πολυνηματισμό. Προσφέρει ευελιξία στην επιλογή του αλγορίθμου χρονοπρογραμματισμού εκτέλεσης, γιατί το ίδιο το runtime environment καθορίζει ποιο νήμα θα εκτελεστεί στη συνέχεια και όχι ο ίδιος ο πυρήνας. Το context switching, η θεματική αναλλαγή είναι πολύ πιο γρήγορη, γιατί εκτελείται όλη στο επίπεδο user level και όχι στο kernel level που θα απαιτούσε τη χρήση των παγίδων, των drops. Προσφέρει επιτασιμότητα σε μεγάλο αριθμό νημάτων, γιατί οι πίνακες που περιέχουν τους καταχωρητές δεν πιάνουν χώρο στο πυρήνα. Βέβαια υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα, γιατί αν κάποιο νήμα του χώρου χρήστη ζητήσει είσοδο-έξοδο, τότε ο kernel βλέπει σαν τη διεργασία ότι ζήτησε είσοδο-έξοδο και μπλοκάρει όλη τη διεργασία. Βέβαια υπάρχουν συναρτήσεις συστήματος non-blocking, που παρατηρούν κατά πόσο θα προκαλέσει μπλοκάρισμα ή μια ενέργεια ή όχι και αναλόγως την εκτελούν. Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι η χρήση χρονοπρογραμματισμού round robin με time slot δεν είναι δυνατή, γιατί δεν υπάρχει clock interrupt μέσα στο user space. Και αν ένα νήμα εκτελείται και ποτέ δεν παραδώσει τον επεξεργαστή σε κάποιο άλλο νήμα, τότε θα εκτελείται συνεχώς. Βέβαια, ο πυρήνας έχει το δικό του timer και μπορεί και διακόπτει την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας και κατ' επέκταση του νήματος, αλλά αν συνεχίσει πάλι μετά από λίγο να εκτελείται η συγκεκριμένη εργασία, τότε εκτελείται το νήμα και άρα συνεχίζει να μπλοκάρει και να εμποδίσει τα υπόλοιπα νήματα να εκτελεστούν, γιατί συνεχώς δεσμεύει τον επεξεργαστή το πρώτο νήμα. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται προσεκτικός προγραμματισμός όταν έχουμε user level threads.
Βέβαια, η διαχείριση, είπαμε, είναι πιο εύκολη. Απαιτείται μια βιβλιοθήκη, μια User Level Thread Library, ένα πακέτο από ρουτίνες, μοναδικό για κάθε διεργασία. Περιέχει το μετρητή προγράμματος, το κατεγορητό των νημάτων και τους δείχτες από τη στίβας και είναι κοινός ο πίνακας για όλα τα νήματα μιας διεργασίας. Είπαμε λοιπόν ότι έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Τα νήματα στο χώρο του χρήστη, User Space Threads, αλλά εντούτοις τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν πια πολυνηματισμό. Και είναι πολύ καλύτερα γιατί όταν μπλοκάρετε ένα νήμα στον πολυνηματισμό δεν μπλοκάρετε όλη τη εργασία, αλλά μόνο το συγκεκριμένο νήμα. Έτσι λοιπόν, μπορεί να έχουν πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα τα User Level Threads, αλλά σπάνια πια χρησιμοποιούνται. Συνήθως χρησιμοποιούνται Kernel Level Threads, που όπως βλέπουμε στο σχήμα, ο πυρήνας διατηρεί έναν πίνακα διεργασιών και έναν πίνακα νημάτων. Όταν έχουμε το Kernel Level Threads, δηλαδή το σχεδιάγραμμα που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του slide, ενώ στην άλλη περίπτωση ο πυρήνας γνωρίζει μόνο από διεργασίες, μια διεργασία Α, μια διεργασία Β, η κάθε διεργασία έχει κάποια νήματα, τα οποία όμως δεν φαίνονται στον πυρήνα. Στα Kernel Level Threads ο πυρήνας γνωρίζει την ύπαρξη των νημάτων, είναι χρονοδρομολογήσιμες οντότητες και μπορεί να γίνει εναλλαγή είτε ανάμεσα σε νήματα είτε ανάμεσα σε διεργασίες. Συνήθως ο πυρήνας επιλέγει νήματα που ανήκουν στην ίδια διεργασία προκειμένου να μειωθεί η επιβάρηση της συστηματικής εναλλαγής. Η δημιουργία και καταστροφή των νημάτων πραγματοποιείται με μια κλίση συστήματος στο πυρήνα, ο οποίος κάνει τις κατάλληλες αλλαγές στους πίνακες. Νήματα της ίδιας διεργασίας μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα σε διαφορετικούς επεξεργαστές, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό αν είχαμε User Level Threads. Επωφελούμαστε λοιπόν από τα πλεονεκτήματα του πολυπρογραμματισμού. Όταν ένα νήμα μπλοκάρεται, ο πυρήνας μπορεί να δρομολογήσει ένα άλλο νήμα της ίδιας διεργασίας. Βέβαια, έχουν μεγάλο κόστος, μεγαλύτερο κόστος δημιουργίας από ότι τα νήματα στο επίπεδο του χρήστη, και η δημιουργία και η καταστροφή επιφέρει μεγάλο κόστος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ανακυκλώνουν τα νήματα, να χρησιμοποιούνται όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται, προκειμένου να μειωθεί αυτό το overhead, αυτή η επιβάρηση. Υπάρχει μια σημαντική επιτάξη χρησιμοποιώντας νήματα στον χώρο του χρήστη από ό,τι στον πυρήνα, αλλά αν απαιτείται από την διεργασία ύπαρξη πολλών προσπελάσεων στον πυρήνα, τότε πιο αποδοτική είναι η υλοποίηση των νημάτων στον χώρο του πυρήνα. Συνοπτικά λοιπόν συγκρίνουμε τα νήματα του χρήστη και τα νήματα του πυρήνα. Στα νήματα του χρήστη ο πυρήνας χρονοδρομολογεί μόνο διεργασίες και οι διεργασίες χρονοδρομολογούν εσωτερικά τα νήματα. Μπορεί να εκτελεστεί και σε συστήματα που δεν έχουν υποστήριξη νημάτων. Η χρονοδρομολόγηση επιλέγεται από τη διεργασία, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εκτέλεση σε διαφορετικούς επεξεργαστές ταυτόχρονα, πρώτον, και δεύτερον, ότι αν ένα νήμα ζητήσει είσοδο-έξοδο, ότι μπλοκάρονται όλα τα νήματα της ίδιας διεργασίας. Στα νήματα πυρήνα, βέβαια, έχουν μεγαλύτερο κόστος δημιουργίας. Είναι χρονοδρομολογήσιμες οντότητες. Αν μπλοκαριστεί ένα νήμα, μπορεί να συνεχίσει να εκτελέσει κάποιο άλλο νήμα. Μπορεί να εκτελούνται παράλληλα σε διαφορετικούς επεξεργαστές ταυτόχρονα. Και είναι πολύ πιο ελεγχόμενα. Τα νήματα πυρήνα, λοιπόν, παρέχουν ευκολία στον προγραμματισμό, γιατί δεν χρειάζονται non-blocking reads κτλ. Ενώ τα νήματα χρήση έχουν καλές επιδόσεις και δεν υπάρχουν χρονοβόρες αναλλαγές μεταξύ χώρου χρήστη και πυρήνα. Υπάρχουν βέβαια και υβριδικές υλοποιήσεις, όπου να υπάρχουν κάποια νήματα στο πυρήνα και πολλά περισσότερα στις διεργασίες. Είναι το γνωστό πολυνηματικό μοντέλο, δηλαδή υπάρχει το πολυνηματικό μοντέλο 1:1, όπου ένα νήμα, μια χρονοδρομολογήσιμη οντότητα αντιστοιχεί σε ένα νήμα στο χώρο του χρήστη. Υπάρχει το 1:2, όπου μια χρονολογήσιμη οντότητα, μια διεργασία για παράδειγμα,
έχει αντιστοιχεί σε πολλά νήματα, ένα προς νη, και υπάρχει και το μη προς εν, όπου υπάρχουν μη χρονοδρομολογήσιμες οντότητες και αντιστοιχούν σε νη διεργασίες και νήματα, που είναι κάτι υβριδικό. Δηλαδή, κάποια νήματα φαίνονται στο πυρήνα και κάποια νήματα δεν φαίνονται στο πυρήνα. Και κάθε νήμα επίπεδου πυρήνα εξυπηρετεί εκ περιτροπής τα νήματα επίπεδου χρήστη. Κάποια σχεδιαστικά ζητήματα για τα πακέτα νημάτων είναι ότι απαιτούνται θεμελιώδεις λειτουργίες κλίση συστήματος για τα νήματα που είναι σε επίπεδο πυρήνα και είναι το γνωστό πακέτο νημάτων που παρέχει βέβαια και τις κλίσεις συστήματος, συναρτήσεις και το καθεξής. Τα βασικά ζητήματα σχεδίας που πρέπει να καλύπτει ένα πακέτο νημάτων είναι η δημιουργία νημάτων, ο τερματισμός των νημάτων, ο συγχρονισμός των νημάτων, ο χρονοπρογραμματισμός των νημάτων και η διαχείριση των σημάτων. Τα νήματα δημιουργούνται λοιπόν στατικά ή δυναμικά. Στατικά είναι στην αρχή δημιουργείται ένας αριθμός νημάτων και χρησιμοποιείται για όλη τη διάρκεια της διεργασίας. Ενώ δυναμικά, ότι κάθε φορά που εκτελείται μια διεργασία και υπάρχει ένα νέο αίτημα, δημιουργεί ένα νέο νήμα. Ανάμεσα στα νήματα δεν υπάρχει προστασία, τα νήματα είναι συνεργατικά, είναι πολύ εύκολη η επικοινωνία από νήμα σε νήμα, αφού έχουν πρόσβαση σε κοινά καθολικά δεδομένα και άλλους πόρους της διεργασίας, αλλά εντούτοις θα πρέπει ο προγραμματιστής να προσέξει να μην δημιουργεί συνθήκες συναγωνισμού, όπου ένα νήμα συναγωνίζεται ένα άλλο νήμα για την εγγραφή κάποιου δεδομένου σε κοινό χώρο διευθύνσεων. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται μηχανισμοί αμοιβαίου αποκλεισμού, όπως μούτεξεις και σημαφόρες. Ένα νήμα μπορεί να εκτελέσει τον εαυτό του με το P-thread exit ή να τερματιστεί από εξωτερικούς παράγοντες. Βέβαια, συχνά τα νήματα δεν τερματίζονται ποτέ, όταν ιδιαίτερα έχουν δημιουργηθεί με στατικό τρόπο. Η χρήση των νημάτων είναι δύσκολη, γιατί μπορεί να δημιουργήσει deadlocks μέσα στην ίδια την εφαρμογή, γι' αυτό θα πρέπει με προσοχή να γίνει το συγχρονισμός των νημάτων. Οι δύο μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται είναι τα mutex variables και οι μεταβλητές συνθήκης. Τα mutex είναι σημαφόροι που είχαμε δει στα λειτουργικά συστήματα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται οι κλίσεις mutex lock και mutex unlock ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την non-blocking έκδοση του try lock, να προσπαθήσει να κλειδώσει το σημαφόρο, αλλά αν το κλειδώσει να μην μπλοκαριστεί. Μπορεί να προκύψουν deadlock για το κλείδωμα του σημαφόρου. Οι μεταβλητές συνθήκες χρησιμοποιούνται για μεγάλες αναμονές, όπου δημιουργείται η συνθήκη αναμονής, condition wait, και συνέχεια, μόλις έρθει το condition signal, δηλαδή το σήμα που θα σταλεί μόλις υπάρξει αυτή η συνθήκη, ενεργοποιεί το συγκεκριμένο νήμα. Είπαμε στα νήματα ότι έχουμε κοινό χώρο διευθύνσεων, κοινά καθολικά δεδομένα. Ένα πρόβλημα προκύπτει με τη μεταβλητή R-Number, R-No, στο Unix, όπου χρησιμοποιείται ένα απλό buffer για κάθε stream και τα νήματα μπορούν να τροποποιήσουν αυτή την τιμή και συνέχεια να μην μπορούμε ως προγραμματιστές να διαβάσουμε την τιμή σφάλματος. Βέβαια, κάποια λύση είναι το κάθε νήμα να έχει τις δικές του private μεταβλητές, όπως να δημιουργηθεί τοπικός χώρος για μια μεταβλητή. Το κάθε νήμα λοιπόν δημιουργεί τοπικό χώρο για ένα μεταβλητή, γράφει στην τοπική διεύθυνση τη μνήμη και διαβάζει δεδομένα από την τοπική διεύθυνση. Το mutex είναι λοιπόν ένα διοδικό σημαφόρο που βρίσκεται πάντα σε κατάσταση locked ή unlocked. Αν δεν είναι ήδη κλειδωμένο, μπαίνει στην κρίσιμη περιοχή. Αν είναι κλειδωμένο, τότε το νήμα μπλοκάρεται ή επιστρέφεται ένα failure status code αν έχει εκτελεστεί μια συνάρτηση που είναι non-blocking. Συχνά υποστηρίζονται και οι δύο τρόποι στα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, οπότε με τους τρόπους αυτούς επιτυχάνεται ο αμοιβαίος αποκλεισμός σε κοινά κρίσιμα δεδομένα για την ενημέρωση, ανάγνωση λοιπόν και εγγραφή νέων τιμών. Υπάρχουν βέβαια και μεταβλητές συνθήκες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Κάθε μεταβλητή συνθήκη συνδέεται και μια μεταβλητή mutex και αντανακλά την κατάστασή της. Οι δύο βασικές λειτουργίες είναι wait και signal και το wait είπαμε ότι αν είναι κλειδωμένο μπλοκάρει τη διεργασία
Ενώ όταν ένα νήμα κάνει signal σε ένα σε μία μεταβλητική συνθήκη, το αντίστοιχο mutex γίνεται low και το νήμα που περίμενε συνεχίζει την εκτέλεσή του. Οι μεταβλητές συνθήκες χρησιμοποιούνται βεβαίως από συνεργαζόμενα νήματα τύπου παραγωγού-καταναλωτή. Ο παραγωγός τροφοδοτεί την κοινή περιοχή μνήμης με δεδομένα και θα πρέπει να ελέγχει αν το buffer είναι γεμάτο, ενώ ο καταναλωτής ελέγχει αν το buffer είναι άδειο και καταναλώνει αυτά τα δεδομένα. Είχαμε δει το πρόβλημα παραγωγού-καταναλωτή στα λειτουργικά συστήματα και προτρέπω κάποιον που δεν θυμάται το συγκεκριμένο πρόβλημα να κοιτάξει την αντίστοιχη διάλεξη από τα λειτουργικά συστήματα. Τα σήματα παρέχουν διακοπές και αποκλεισμό. Οι κοινές καθολικές μεταβλητές προκαλούν πρόβλημα στη διαχείριση επειδή μπορούν να τροποποιηθούν από πολλά διαφορετικά νήματα. Γι' αυτό μια λύση είναι η δημιουργία ενός νήματος που θα χειρίζεται τις διακοπές και αναθέτουμε σε κάθε νήμα ιδιωτικές καθολικές μεταβλητές. Μπορεί επίσης να καθοριστεί ο αλγόριθμος χρονοδρομολόγησης. Οι πιο συνηθισμένοι μηχανισμοί είναι μηχανισμοί με βάση την προτεραιότητα, με το round robin dynamic time, quantum size που είναι το round robin χρονοδρομολόγηση και το hand off scheduling όπου το κάθε νήμα καθορίζει ποιο είναι το επόμενο νήμα ελέγχου. Ο προγραμματισμός με νήματα είναι δύσκολος. Δύσκολη είναι η αποσαλωμάτωση γιατί ταυτόχρονα εκτελούνται πολλά νήματα και ένας προγραμματιστής δύσκολα μπορεί να παρακολουθήσει όλα αυτά τα νήματα. Δεν μπορούν να σχεδιάσουν ανεξάρτητα modules και δεν μπορούν να δουλέψουν με callbacks και locks. Και θα κλείσουμε με το hyperthreading που είχαμε δει και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Να θυμίσουμε πως είναι μια αρχιτεκτονική καινοτομία της εποχής του 2000 όπου η Intel την είχε πρωτοπαρουσιάσει στους Pentium 4, δημιουργούσε στον ίδιο επεξεργαστικό πυρήνα virtual ακόμα έναν, άρα ένας επεξεργαστικός πυρήνας φαινόταν ως δύο επεξεργαστές. Και αυτό ήταν χρήσιμο για εφαρμογές multithreading ή διαφορετικά threads που χρησιμοποιούν διαφορετικό μέρος του επεξεργαστή. Έτσι λοιπόν, όταν μπλοκαριζόταν ένα νήμα, τότε μπορούσε να δρομολογηθεί ένα άλλο νήμα προς εκτέλεση, κρατώντας συνεχώς απασχολημένο τον επεξεργαστή. Βέβαια, δεν διπλασίαζε τα επεξεργαστικά στοιχεία, δεν είχε δύο ALU ας πούμε, αλλά μόνο το πρώτο κομμάτι, το τμήμα που ασχολείται με την αποκωδικοποίηση, δηλαδή το τμήμα που περιέχει το αρχείο των καταχωρητών. Με την υπερενημάτωση επιτράπηκε ο διαμοιρασμός των πόρων ανάμεσα σε λογικούς επεξεργαστές και ο διαχωρισμός των πόρων προκειμένου να εκτελούνται παράλληλα νήματα σε δομές του επεξεργαστή που δεν χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιούσε ένα νήμα το ALU, ένα άλλο νήμα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το FPU και ούτω καθεξής. Στους επεξεργαστές της Intel χαμηλής κατανάλωσης, Intel Atom, χρησιμοποιήθηκε το hyperthreading και είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ότι η χρήση του στο i7. Είχε πολύ μεγαλύτερη αύξηση επιδόσεων. Γιατί ο Intel Atom δεν χρησιμοποιούσε προχωρημένες τεχνικές βέλτιση εκτέλεση όπως εκτέλεση εκτός σειρά, ανίχτευση εξαρτήσεων κτλ. Αλλά είχε μόνο hyperthreading. Οπότε μόνο με το hyperthreading μπορούσε να εκμεταλλευτεί το λειτουργικό σύστημα πολύ καλύτερα τον επεξεργαστή. Απαιτείται από το λειτουργικό σύστημα βέβαια υποστήριξη του hyperthreading. Υπάρχει ένα overhead βέβαια είναι αρκετά μικρό και υπάρχει έννοια της ψευδοπαραγγελίας αφού μόλις μπλοκάρεται ένα νήμα συνεχίζει η εκτέλεση ενός άλλου νήματος. Περισσότερα βέβαια για το hyperthreading είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Πάντως και το hyperthreading επέτρεψε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, να έχουμε παράλληλη εκτέλεση σε συστήματα με μονό επεξεργαστή. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή ενότητα.